μαύρο χαβιάρι καλούνται να πληρώσουν κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα ασθενείς που συχνά δεν κατανοούν γιατί ένα σκεύασμα που λίγο καιρό πριν το έπαιρναν σε μια συγκεκριμένη τιμή, πλέον για να το προμηθευτούν πληρώνουν τα διπλά ή και τα τριπλά χρήματα. Όταν μια εταιρεία για εμπορικούς λόγους αποφασίσει την απόσυρση ενός φαρμάκου, καθώς δεν τη συμφέρει, το θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό, τότε το κράτος για να καλύψει το κενό αυτό αναγκάζεται να κάνει την εισαγωγή του φαρμάκου σε πολλές φορές τριπλάσια, τετραπλάσια και πενταπλάσια τιμή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο αντιτετανικός ορός, που από τα 10 περίπου ευρώ σκαρφάλωσε στα 30. Αποτέλεσμα της απόσυρσής του από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία που τον παρασκεύαζε λόγω μικρού κόστους και η προμήθειά του πλέον ως προϊόν εισαγωγής. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή δεν μπορούμε να μην τα έχουμε στην Ελλάδα αυτά τα σκευάσματα, πρέπει ένας οργανισμός να τα ξαναφέρει πίσω. Τα ξαναφέρνει σε πολύ πιο υψηλότερες τιμές και αναγκαζόμαστε και εμείς ανασφαλισμένοι και όλο το σύστημα υγείας να τα πληρώνει διπλά και τριπλά. Τους τελευταίους μήνες ή και τα τελευταία χρόνια, αυτό έχει συμβεί με δεκάδες σκευάσματα, λένε οι φαρμακοποιοί, που καλούνται να εξηγήσουν αυτές τις ανατιμήσεις που μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και το 60%, με ένα μέρος των ασθενών να προσπαθούν να ανταποκριθούν στα νέα κόστη και άλλους να υποχρεώνονται λόγω αδυναμίας να αλλάξουν ακόμη και φάρμακα. Όσο το φάρμακο, ένα κοινωνικό αγαθό, είναι εμπόρευμα, θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Είναι αναγκασμένοι να τα παίρνουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο ή αλλάζουν αγωγή από τον γιατρό τους. Την ίδια ώρα, ωστόσο, εκτός από τις τιμές, τους φαρμακοποιούς και τους ασθενείς βασανίζουν και οι συνεχιζόμενες ελλείψεις. Βλέπουμε, ας πούμε, πάρα πολύ κόσμο να γυρνάει από φαρμακείο σε φαρμακείο για να μπορεί να ψάξει να βρει ένα φάρμακο το οποίο είναι απαραίτητο σε θεραπεία. Σταθερά συνεχίζουμε να έχουμε ελλείψεις και η λίστα, μάλιστα, των ελλειπτικών να είναι απρόβλεπτη. Που σημαίνει τι? Ότι στέλνουμε τις παραγγελίες μας σε φαρμακαποθήκες και περιμένουμε να δούμε τι μπαίνει στη διαδικασία της κόκκινης λίστας. Εκτός από τα οφθαλμικά σκευάσματα, δυσεύρετα είναι φάρμακα για καρκινοπαθείς, για διαβητικούς, αλλά και κοινές αντιβιώσεις ακόμη και για παιδιά. Συχνά, μάλιστα, ασθενείς επιδίδονται σε σαφάρι αναζήτησης από φαρμακείο σε φαρμακείο. Επειδή πρέπει να έχουμε λίγο μεγάλη ευαισθησία στα παιδιά, εγώ προσωπικά έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση όταν μου ζητάει κάποιος γονιός αντιβιωτικό που το έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός και εγώ δεν μπορώ να το δώσω. Η ίδια εικόνα λόγω των ελλείψεων παρατηρείται και στο Ρέθυμνο, με τους φαρμακοποιούς να δηλώνουν ότι συχνά έρχονται σε δύσκολη θέση, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Έγινε η έλλειψη πια συνήθεια και το εντυπωσιακό και εντός εισαγωγικών δυσάρεστο είναι και η προσαρμογή του κόσμου μέσα σε αυτή τη συνθήκη, με ό,τι αγωνία και άγχος συνεπάγεται, προκειμένου να μην διακόψει την αγωγή του.